έλεγχοι για τον αντικαπνιστικό νόμο ξεκίνησαν σε δεκάδες καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Ρεθύμνου, χωρίς ωστόσο να επιβληθούν πρόστιμα παρά μόνο συστάσεις. Σαν σωματείο, έχουμε ήδη ενημερώσει τα μέλη μας με την πλειοψηφία τους να είναι δεκτικοί απέναντι στις διατάξεις του αντικαπνιστικού νόμου και δει τη στιγμή που τα πρόστιμα είναι ιδιαιτέρως τσουχτερά, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να υπάρξει έως και οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Πολύ σύντομα ξεκινά νέο σαφάρι ελέγχων για το κάπνισμα και στο Ηράκλειο με βάση τη νέα οικία, η οποία προβλέπει ακόμη πιο τσουχτερά πρόστιμα, την ώρα μάλιστα που έχουν ήδη βεβαιωθεί πρόστιμα σε επιχειρήσεις εστίασης συνολικού ύψους 10.000 ευρώ από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα. Και τα λεφτά τα κάνεις όλα. Αυτό μόνο. Το κακό, το καλό το ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει, αλλά και με το βούρδουλα δεν κάνουμε δουλειά νομίζω. Για τα λεφτά καθαρά. Πολλά διμέτρο. Ναι, ναι. Προσπαθούν από τη μύγια ξύγει. Το έχω ξεπεράσει με τα χρόνια, δεν δίνω σημασία. Ναι, ναι, είμαι παθητικός και το έχω δεχτεί 100%. Μόλις εδώ θα το σβήσω, θα πετάξω. Πρέπει να κάνουν ορισμένους χώρους για τους καπνίζοντες. Αυτό πρέπει να γίνει. Διαφορετικά ο κόσμος που θα πήγε να καπνίζει. Τα μαγαζιά πιστεύω ότι θα πέσει η δουλειά τους. Συνήθως κάθομαι μέσα, δεν με ενοχλεί το σιγάρο. 100 ευρώ αντί 50 ευρώ θα πληρώνει ο καπνιστής, σταθερό στα 500 ευρώ είναι το πρόστιμο για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων, ωστόσο για πρώτη φορά όσοι εντοπίζονται να καπνίζουν σε εξωτερικούς χώρους γηπέδων, παιδικών χαρών, βρεφονηπιακών σταθμών και όχι μόνο, όπου βρίσκονται ανήλικοι, τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμο ύψους 200 ευρώ. Γινόμαστε υπερβολικοί, γιατί στο τέλος θα σου λέει μέσα στη θάλασσα απαγορεύεται να καπνίσει. Εντάξει, σεβασμός, αλλά να μην πάμε και στα άκρα. Μου φαίνεται λίγο υπερβολικό σε ανοιχτούς χώρους. Δηλαδή, άμα είναι ανοιχτός ο χώρος και πάει ο καπνός απάνω και σου βάλει 200 ευρώ, ή μήπως για να μην βλέπουν τα παιδιά ότι καπνίζεις. Εκεί που πάσχομαι ακόμα είναι στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, κέντρα διασκέδασης. Δεν είδαμε να καπνίζουν σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είδαμε να καπνίζουν σε αίθουσες αναμονής. Από 6.000 ευρώ ξεκινούν τα πρόστιμα για τους υπευθυνούς νυχτερινών κέντρων και χώρων εστίασης άνω των 300 τετραγωνικών μέτρων, με τα πρόστιμα να αυξάνονται κατά 1.000 ευρώ για κάθε υποτροπή. Δεν βγαίνω στα μπαράκια, οπότε δεν με νοιάζει, να σας πω την αλήθεια. Οπότε θα προσέχετε μόνο δηλαδή στις καφετέριες. Ναι. Το κατάστημα θα πληρώσει 6.000 ευρώ και θα φτάσει μέχρι τα 10.000 ευρώ και την πέμπτη φορά. Πάντα κλείσιμο του καταστήματος. Όποιος θέλει να καπνίσει, πηγαίνει έξω. Όπως πηγαίνει στην καφετέρια έξω. Ας καπνίζουν αν δεν σέβονται τον εαυτό τους. Είναι υποχρεωμένοι όμως να σέβονται τους συνανθρώπους τους. Εγώ ήμουν καπνιστής πριν από πολλά χρόνια. Πρώτα-πρώτα είναι κακό για την υγεία. Οπότε συμφωνείτε με τα πρόστιμα. Συμφωνώ απόλυτα. Τα στοιχεία πάντως προκαλούν σοκ. Ένα στα 6 15χρονα αγόρια και ένα στα 8 νεαρά κορίτσια καπνίζουν. Το 27,5% των Ελλήνων είναι καπνιστές και το 94,6% εκτίθενται με κάποιο τρόπο στο παθητικό κάπνισμα. Όσο και τους θανάτους που οφείλονται στο κάπνισμα υπολογίζονται σε 20.000 ετησίως.